Σήμερα, παιδιά, έχουμε κουνουπιδάκι, φρέσκο μικρό, πατατούλα, κολοκύθι, γιαχνί, αλλά μυλοποταμίτικα. Πιάνομαι καταρχήν το μαχαίρι, το μυλοποταμίτικο, μπορεί να σπάξουμε και κανένα στον δρόμο για άλλη μέρα και κόβουμε το κουνουπιδάκι στα δύο, γιατί θα το φάμε με το γιόλι του Σπυρινομανώλη και θα μαγειρέψουμε σήμερα σε μικρό τσικά, πέστε μου το, τσικαλάκι. Καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια. Θα βάλουμε σήμερα τρία κολοκυθάκια, γιατί ο Κακομητσογιώρης δεν τα μασεί, εγώ δεν τα μασώ. Πρέπει να τρώμε λίγο. Τα καθαρίζουμε καλά. Αλλά επιμένω πάλι, τα καθαρίζουμε όλα αυτά με κριτικό μαχαίρι μαυρομάνικο. Γιατί με αυτό καθαρίζουμε και κανένα αν μας επιράξει άλλη μέρα. Το κουνουπιδάκι θα το ψήσω με το γιόρι, για το φάμε του με το γιόρι του Σπυροδομανού, οι δυο φορές. Τι? Θα φάτε κι εσείς, όχι, σήμερα δεν τρώτε, θα φάμε εμείς. Είναι για μένα και το γιο του Σπυρδομανώνη που περιμένει. Αυτός περιμένει να πιούμε καφέ και εγώ θα του πάω το μαγειρεμένο στο γαλαφτίδι το μεσημέρι. Και θα βάλω εγώ το κουνουπίδι το γιαχνί και αυτός θα βάλει το κρασί, το μαρουβά, το γαραζανό. Το φαΐ αυτό είναι γαραζανό, το πιο συνηθισμένο. Και τα με το χιαλί το τρώνε. Αλλά πιο πολύ το τρώνε οι γαραζανοί που βγάλουν κουνουπίδια στον κάμπο. Άλλο όπως η Μπίνα δεν το τρώει. Αυτή τρώει πάλι κορμάδες, αθούς τρώει, τέτοια πράγματα τρώει αυτή. Που μακάρι να τη φάει ο Χάρος να ξεμπλέξουμε. Να πάρει την Τίνα, όχι εμάς. Εμάς θα μας αφήσει με το γιόρι. Να πάρει την Τίνα να ξεγλιάσει. Και να αφήσει εμένα και το γιόρι. Και το πρασινάκι του κουνουπιδιού για να νοστιμήσει. Το φαΐ θέλει να πέσει μέσα και το πρασινάκι του κουνού, πέστε μου το, του πιδιού, του κουνουπιδιού. Το έχουμε πει καλά και ξαλίγω μήπως έχει μέσα κανένα γρυγνό χωριό. Τις πατάτες τις κόβουμε οριζοντίως και καθέτος. Εξέχασα να σας πω ότι θα φάει το φαΐ εγώ ο Γιώργης του Σπυρινομανώλη και θα φάει και η Φρεντερίκη. Θα τσικάμε για πνή σε έκπληξη. Θα τσικάμε μυλοποταμίτικο γαραζανό ραέτη. Σήμερα θα βάλουμε, θα φάμε ό,τι βρούμενε θα βάλουμε, μαγειρέψουμε. Θα μαγειρέψουμε κύριο που χρειάζεται. Ό,τι βρούμενε θα βάλουμε στο τσικάκι. Θα βάλουμε αλάτι όσο βάζουμε στο αντικριστό στα πλαδιανά. Γυρίζουμε το κομπί στο φουλ. Το σκεπάζουμε, το σταυρώνουμε και ξεκινάει το φαΐ να ψήνεται. Το φαγητό είναι έτοιμο. Σε λίγο θα το κλείσω και θα πάμε με τον Γιώργη του Σπυρινομανώλη να κάνουμε μεσημεριανό γεύμα. Είμαι έτοιμο, σε λίγο θα φύγω για τον Γιώργη του Σπυρινομανώλη. Το κουνουπιδάκι είναι έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι να μεταφερθούμε στις εγκαταστάσεις του Γιώργη του Σπυρινομανώλη να κάνουμε το γιόγκα.